Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε πράγματα στο νοσοκομείο του Toka Life World. Να ξέρετε, το ανοίγω για πρώτη φορά. Οπότε θα δούμε κάποια πράγματα. Θα φορέσω αυτά τα ρούχα για να μοιάζω με γιατρό. Hashtag ιστορία ενός θαύματος. Είναι το serial στο Sky, ξέρετε. Πάμε πάνω. Α, ωραία. Εδώ είναι μάλλον αίθουσα αναμονής. Έχει και βιβλία. Ου, ωραίο καπέλο. Εδώ πέρα έχει πάλι κάτι ιούς, νομίζω, μικρόβια. Ου, σούπερ μάρκετ. Ωραίο φυτό αυτό. Τα ρούχα σου είναι τέλεια. Καλά, μπορεί να κλέψω τα ρούχα της μετά. Εδώ είναι κάτι σαν μπουφές, μήπως. Α, ωραία, και αυλή. Ωραίο. Ο πρώτος όροφος είναι, εντάξει. Θα πάρω και ένα μπέρκερ. Και θα το φάμε στη διαδρομή. Γιατί ξάπλωσα εκεί. Ωραία, φτάσαμε. Τι είναι αυτό? Παιδιά, πείτε μου στα comment, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό? Κι άλλοι, κι άλλα μικρόβια. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν σου πάρει αυτή τη δουλειά, να το φτιάξεις. Δεν ξέρω πώς θα είναι κάποιο φόρο. Ξέρω τι είναι. Εδώ είναι δύο εκπαιδευτές. Ου, ένα γραφείο. Κάνε το φάω αυτό. Όχι. Μήπως άμα βάλουμε όλους τους ιούς εκείνα τα βαζάκια ξεκινήσει κάτι. Θα το δοκιμάσω μια μέρα. Όχι σε αυτό το βίντεο. Πλέουμε τα χέρια μας. Α, ξέχασα να πω. Εδώ από εδώ πέρα τι έχει. Ω, εδώ έχει κάτι ρούχα. Χιλφούς και μπλούζα. Α, εντάξει, ωραίο. Δεν το ξέρω αυτό. Α, μισό λεπτό τώρα, θα σας δείξω κάτι. Έχω βρει έναν που μοιάζει πολύ με τον Φερμάν από το «Ο γιατρός, ιστορία ενός θαύματος». Αυτό στο Sky. Αυτό. Μπορείς τον Φερμάν. Θα τον αφήσω μάλλον αυτό για μελλοντική σειρά. Εδώ είναι ο Ντεμίρ. Καλά, δεν μοιάζει καθόλου, αλλά έτσι το λέω. Ωραία, βάζω το που έκανα την εγχείρηση. Τώρα φεύγω, έχω να κάνω βίντεο. Μισό λεπτό, τσεκάραμε από εκεί. Α, ναι. Ου, αγαπημένος μου όροφος, αυτός το μέχρι. Παγωτό. Α, ένας παιδότοπος για τα μωράκια που είναι εδώ. Εδώ είναι παιδίατρος, γεια σας παιδίατρε. Ωραία, ωραίο ύψος έχεις. Ευχαριστούμε, εντάξει πέρασες. Και άλλα μικρόβια, τι θα γίνει με αυτά εδώ? Α, ένα παιδάκι.
Γεια σου παιδάκι, πες σου, ευχαριστώ. Ω, τόσο γλυκούλη, ένα μωρό. Ω, το καημενούλικο αυτό, τι έχει αυτό, αλοπίσια το λένε αυτό, που δεν βγάζεις καθόλου μαλλιά. Ω, καημενούλη, μπορεί να έχει καρκίνο, δεν ξέρω. Α, έσπασα το πόδι μου, το χέρι μου. Και αυτό το παιδάκι, το καραφλό, θα βάλουμε σε κάποια σειρά. Δεν σας λέω ποιο θα είναι το σενάριο, γιατί πρέπει να είναι έκπληξη. Ω, μωράκια! Α, γεια σας, γεννήσατε. Ω, και δίδυ. Επιτέλους, τα φορέματα για εγγύους. Πόσο καιρό τα ψάχνα. Ναι, και αυτά θα βάλω σε κάποια σειρά. Καλά, εντάξει, αστρέλανα. Ωραίο μωρό έχετε εσείς. Ωραία, θα σας βάλουμε και αυτό στη κοιλιά σας για να κάνουμε υπέρηχο. Ορίστε, εγώ ξέρω, έχω δει τη μαμά μου να κάνει υπέρηχο. Οπότε άμα το βάλω και αυτό στη σειρά, θα είναι διαδικασία κανονική, αληθινή. Ωραία, για να δούμε στον τρίτο όροφο τι έχει. Ωραία. Θα έχει σαλόνι, μπάνιο και άλλο μικρόβιο, το είδατε. Και άλλα μικρόβια. Πω πω. Α, και ένα παιδάκι κοιμάται. Σάρκι σάρκ εδώ πέρα. Κοιμηθείτε κι εσείς κύριε. Δεν σας ενοχλώ εγώ. Βαλίτσα. Ωραία ρούχα φοράει αυτή. Εδώ είναι ένα μικρός κήπος. Αυτό τι είναι. Special δωμάτιο. Α, ωραίο φουστάνι. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο special δωμάτιο. Καλά, πείτε μου στα comment, άμα κάνω λάθος. Εδώ ένας κήπος, το ασανσέρ. Bye, Laughing Squad. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.